χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Βόρειας Κοινουρίας, κύριο Καμπύλη Γεώργιο. Σεβασμιότατε, Μητροπολίτα Μαρτυρίας Κοινουρίας, κύριε Αλέξανδρε. Να είστε σίγουρος ότι πιστεύουμε στο Θεό και με οδηγό το Θεό θα έχουμε ένα πολύ πετυχημένο έργο και αυτός είναι ο στόχος μας. Θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Υπουργέ, φίλε, Βασίλη Κοντοζαμάνη, κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κύριε Περιφερειακή Σύμβουλη, κύριε Τέλος Αντιπρόεδρε, το ιερό χώρο που αποτελεί λαμπρό παράδειγμα συνεννόησης, ομοψυχίας και πρότασης του κοινού συμφέροντος να λειτουργήσουμε με αυτήν ακριβώς την πηξίδα που θα μας οδηγεί στο μέλλον και στην επίτευξη του μεγάλου στόχου μας που δεν είναι άλλος από το να δούμε τον τόπο μας να προοδεύει και να ευημερεί. Όλοι πρέπει να αντιληφθούμε τους νέους μας ρόλους και να σταθούμε με θάρρος, ειλικρίνεια και υπευθυνότητα απέναντι στα καθήκοντα που αναλαμβάνουμε. Σκοπός μας πρέπει να είναι η προσπάθεια για την παραγωγή επικοδομητικού έργου με αίσθημα, με μετριοπάθειας και κυρίως, το τονίζω αυτό, χωρίς αλαζονία. Είμαστε έτοιμοι να υπηρετήσουμε τις τιμητικές θέσεις που μας έδωσαν οι πολίτες του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας και προσωπικά νιώθω υπερήφανος για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη στο πρόσωπό μου αλλά και στους συνεργάτες μου. Ως νέο Δημοτικό Συμβούλιο αντιλαμβανόμαστε τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και οφείλουμε, παρά τις δυσκολίες που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν, να σταθούμε δίπλα στον πολίτη και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του που δεν περιορίζονται μόνο στις οικονομικές. Προτεραιότητά μας είναι η χρηστή διοίκηση, η οικονομική διαφάνεια και η ανάπτυξη με σχεδιασμό και έμπνευση, αξιοποιώντας όλο το διαθέσιμο έμψυχο υλικό του τόπου μας. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε στο να πάει μπροστά ο τόπος μας. Όπως είναι γνωστό, δεν έχουμε όλοι τις ίδιες πολιτικές και κομματικές προτιμήσεις, ούτε τις ίδιες ιδεολογικές αναφορές. Όμως, μέσω του γόνιμου διαλόγου, συνεννόησης, είμαι σίγουρος και επιβεβαισμένος ότι θα βρούμε την αυτοδιοικητική μας πορεία, έχοντας βαθιά πίστη στις δημοκρατικές αρχές μας. Άλλωστε, ο Δήμος οφείλει να έχει συνέχεια και όπως τόνισε και ο Σεβασμιότατος, κανένα μας δεν αποτελεί κτήμα κανενός. Όλοι μας είμαστε εφημέροι. Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύω ότι η επικοδομητική και νυφάλια κριτική μπορεί να αποφέρει καρπούς για την πρόοδο του τόπου μας. Πρέπει να αγαπάμε και να σεβόμαστε το Δήμο μας όπως αγαπάμε και φροντίζουμε το σπίτι μας. Γιατί ο Δήμος μας είναι το σπίτι μας. Από εδώ σήμερα, τον Ιερό Χώρο, που πραγματοποιήθηκε η Β' Αθηνών Συνέλευση των Ελλήνων, τον οποίο θέλουμε, όπως τόνισε ο κ. Υπουργός, να αναδειχθεί περισσότερο στο μέλλον, όπως και όλοι οι υπόλοιποι αρχαιολογικοί χώροι και πολιτισμικοί θησαυροί της περιοχής μας, σας διαβεβαιώνω ότι θα εργαστούμε σκληρά, με αποφασιστικότητα, σχέδιο και όραμα. Προσωπικά, δεν θα δώσω υποσχέσεις που δεν μπορώ να υλοποιήσω. Γνωρίζω πολύ καλά ότι το έργο μας δεν είναι εύκολο καθόλου. Αλλά σας υπόσχομαι ότι θα παλέψω για τα πάντα, με όλες μου τις δυνάμεις, για όλους τους συμπολίτες μας, για όλα τα χωριά του Δήμου μας. Ως Δήμαρχος, θα ήθελα να εκφράσω
τις θερμότερες ευχές μου για μια καλή επιτυχία στο έργο όλων μας, τόσο των Δημοτικών Συμβούλων, όσο των Κοινοτικών Συμβούλων, όσο και των Προέδρων των Κοινοτήτων. Τα λόγια τελειώνουν σήμερα και επειδή ο χρόνος τρέχει, όλοι θα κριθούμε στην πράξη από αύριο. Και πάντα θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τη φράση από τα προεκτικά της Β' Συνέλευσης που αποτυπώνει την επιθυμία των συμμετεχόντων για το να εκπληρώσουν το αιώ τους χρέος. Η Β' Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων επιθυμεί με όλη τη δυνατή ενσταξία να εργάζεται εις το ιερόν αυτής επικειμένου Θεών την ακριβή εκπλήρωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.